Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στον πολιτισμό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ευρετών Ομοροδόξου, τον κύριο Χρήστο Χατζηπέμου. Κύριε Χατζηπέμου, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα και σε εσάς. Οδηγορικό το Σάββατο στην Ελληνική Παράδοση. Φιλμ, καλωσορίσατε. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα? Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, όπως ακριβώς λέει και ο τίτλος του, το καλωσόρισμα όλων των φίλων μας σε ένα οδηγορικό, σε ένα ταξίδι πάνω στην Ελληνική Παράδοση. Από διάφορες περιοχές της χώρας θα περάσουμε, από διάφορες περιοχές για την Ελληνική Παράδοση, σταθμούς μεγάλους όπως τα Κύθυρα, όπως η Θεσσαλία, όπως η περιοχή της Δράμας, η Θράκη, και φυσικά θα πάμε και στην Ανατολική Ρωμιλία. Να πούμε ότι θα γίνει στο αμφιθέατρο, έτσι, της Πανεπιστημίου Πόλης. Το κεντρικό αμφιθέατρο της Πανεπιστημίου Πόλης και ώρα 7 το βράδυ. Θα καλωσορίσουμε μάλιστα δύο συλλόγους με τους οποίους έχουμε ξεκινήσει να συνεργαζόμαστε μαζί τους. Ένας ο σύλλογος είναι από το Πολιτιστικό Σύλλογο Σουφλίου η Ανέμη. Ένας ιδιαίτερα δραστήριος σύλλογος από το Σουφλί, από το Ακριτικό Σουφλί, που τελευταία έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις και ταυτόχρονα έχει προχωρήσει πέρα από τη διατήρηση της παράδοσης και σε άλλους τομείς δραστηριοποίησης. Είναι επίσης ο μορφωτικός σύλλογος των Σοφάδων της Καρδίτσας, με τον οποίο ανταμωθήκαμε και αδερφωθήκαμε στο Μαυροβούνι, στην Πούντα του Μαυροβουνίου, κρατώντας μια κοινή στάση απέναντι στην προκλητική εμφάνιση της Τουρκοκυπριακής εκεί ομάδας. Και το παραδοσιακό μουσικό σχήμα θα καλωσορίσουμε Ακριτικός Ήχος, οκταμελή σύνθεση, έτσι ώστε να μπορέσει να καλύψει μουσικά όλες αυτές τις ανάγκες της εκδήλωσής μας, η οποία υπερβαίνει τις 2 ώρες σε διάρκεια. Μάλιστα, πόσο μεγάλα είναι τα ωφέλη από τέτοιου είδους εκδηλώσεις? Για μας είναι μια ετήσια οργάνωση, ώστε να δείξουμε τις δυνατότητες και του συλλόγου, αλλά και τη δουλειά την οποία κάνουμε όλο το χρόνο. Δηλαδή θα παρουσιάσουμε όλα τα τμήματα παραδοσιακού χώρου του συλλόγου και θα εμφανιστεί για πρώτη φορά και το τμήμα χοροδίας. Θα δει ο κόσμος και από κοντά ποια δουλειά πραγματοποιείται, χορευτικά τουλάχιστον, στον Σύλλογο Ευρετών Ομοροδόπης. Κύριε Χατζηπέμου, ο Σύλλογος Ευρετών είναι από τους πιο δραστήριους. Πού οφείλεται αυτό και τι ακολουθεί μέχρι τις γιορτές? Μέχρι τις γιορτές σίγουρα θα συμμετέχουμε στις γιορταστικές προτάσεις που έχουν γίνει από την μεριά της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, ούτως ώστε να συνδράουμε κι εμείς για μια, αν θέλετε έτσι, πολιτιστική αναγέννηση της περιοχής μας για την περίοδο των Χριστουγέννων. Πρώτα θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε τα δικά μας παραδοσιακά έθιμα και να συμμετέχουμε σε αυτή τη γιορτή της πόλης. Από εκεί και μετά ο προγραμματισμός μας αφορά την καινούργια χρονιά που έρχεται, και μπροστά μας έχουμε, εκτός από τον ετήσιο χορό μας, εμείς έχουμε και την οργάνωση του καρναβαλιού. Έχουμε και ένα common part, το οποίο θα πρέπει στη συνέχεια να δούμε το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο φέτος σε συνεργασία με τη Δικεπάκαλα και την Τρελακάντεμη. Μάλιστα. Κύριε Χατζηπέμου, δεν ξέρω, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο? Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλούμε όλο τον κόσμο το Σάββατο, 24 του μήνα και ώρα 7, στο κεντρικό αμφιθέατρο της Πανεπιστημίουπολης. Είναι το αμφιθέατρο της φιλολογίας, όπως το λέμε, στην Πανεπιστημίουπολη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Μάλιστα. Κύριε Χατζηπέμου, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.